Λοιπόν, αρχίζω πάλι την εγγραφή, γιατί αυτή εδώ η εγγραφή αξίζει, επειδή έχει ανηφόρα και είναι καλά. Έχει πολύ ωραίες εικόνες, θα είναι κανένα τρίλεπτο μέχρι να ανέβουμε πάνω, αλλά θα αποζημιωθούμε στο τέλος. Την έχω ξανακάνει διαδρομή. Που κλείνω το ράδιο γιατί η ριχάνα δεν ακούγεται πολύ καλά, δεν έχει καλό σήμα. Εδώ πέρα είναι όλα απόλυτα απομονωμένα, μακριά από τον κόσμο. Βέβαια, φανταστικά σπιτάκια, καταπληκτικά. Βλέπουν όλα θάλασσα απέναντι, Μαλιμπού. Πολύ ωραία και ξεκινάει ανηφόρα. Άλλα καταπληκτικά σπίτια εδώ, στο πουθενά. Εντελώς στο πουθενά. Και εγώ τώρα πάω σε μια ιδιοκτησία ενός τύπου που έχει μαζέψει 10 χοντρούς, οι οποίοι χρειάζονται μασάζ και χαλάρωση πνευματική πιο πολύ και όχι σωματική. Και συνεχίζει το ανέβασμα και από εκεί που βλέπαμε θάλασσα, τώρα είμαστε στο βουνό. Σε λίγο έχει μια φανταστική θέα, όσο νούπο. Έχω φτάσει βέβαια και 35 λεπτά νωρίτερα εδώ, γιατί δεν ήξερα πόση ώρα θα πάρει. Οπότε θα κάθομαι και θα περιμένω μισή ώρα. Βέβαια το έχω ξαναπεράσει αυτό, δεν είναι κάτι καινούριο. Η αναμονή σε όλα τα πράγματα. Συνεχίζω να ανεβαίνω και αριστερά είναι η θάλασσα. Και συνεχίζουμε να βλέπουμε τη φανταστική θάλασσα. Αν και εδώ είναι ο ωκεανός, δεν λέει και πολλά. Σκατά τα νερά. Εδώ είναι ένα καλό κομμάτι για θέα, αλλά έχω ένα καλύτερο. Εντός ολίγου ένα άλλο σπιτάκι εκεί. Νομίζω ότι εδώ είμαι καλά να κάτσω λίγο, που δεν υπάρχει κανείς, και να βγω λίγο έξω να θαυμάσετε και το φανταστικό μου κορμί. Τώρα εδώ έχει λίγο αέρα. Ναι, δεν ξέρω. Είναι και ένας μαύρος εκεί που δουλεύει. Σε κάνα φτωχό σπιτό, όπως βλέπετε εδώ. Και μπήκα και εγώ φανταστικός μου στο πλάνο. Έχω κόντρα ήλιο, οπότε δεν φαίνομαι και πολύ καλά. Τώρα πρέπει να φαίνομαι καταπληκτικά. Πάρα πολύ ωραία. Ο μαύρος εδώ συνεχίζει να καθαρίζει τα φυτά. Και ένα άλλο σπιτάκι με μια απλή πρασινάδα και άλλη απλή πρασινάδα. Λοιπόν, όλα καταπληκτικά. Όσοι πιστοί προσέλθετε, θα ξαναλέμε. Φιλάκια.